Αυτά. Πάμε τώρα στην ηλεκτρονική σελίδα του Sigma Live να δούμε το θέμα που κυριαρχεί εκεί. Βλέπετε την Ερατό Κοζάκου που χαμογελαστεί, την Υπουργό Εξωτερικών. Υπουργός Εξωτερικών λοιπόν, πυροτέχνημα οι τουρκικές έρμες των ανθράκων στα κατεχόμενα. Η Ερατό Κοζάκου Μαρκουλή εξηγεί γιατί η τουρκική ανώνυμη εταιρεία δεν προχώρησε σε θαλάσσιες έρευνες. Είναι το κυρίαρχο θέμα στο Sigma Live. Πάμε και στο In Business News να δούμε τις δύο ειδήσεις που εκεί κυριαρχούν. Wenis άφηξε στο hot spot της Λευκωσίας, σύντομα και δεύτερο κατάστημα σε κεντρικό σημείο της πόλης, η πρώτη οικονομική είδηση του In Business News. Και επτάρροφο πάρκινγκ 9,5 εκατομμυρίων στην Έγκομ. Η παραχώρηση γης, απομονή κήκου, κρατική χορηγία 900.000 ευρώ. Το δεύτερο θέμα από το In Business. Όμορφα. Αφήνουμε και το μαραφέτη, πάμε τώρα στις σελίδες των εφημερίδων, στα πρωτοσέλιδα. Ξεκινούμε με την εφημερίδα Φιλελεύθερος. Και το κύριο θέμα που κυριαρχεί και λέει πως όλοι τα έχουν με τον Καρογιάν. Προκαλεί εκνευρισμό η δυστοκία για έναρξη διαδικασιών στον ενδιάμεσο. Έτοιμες για έναρξη του διαλόγου για επιλογή κοινού υποψηφίου και για ετοιμασία της προγραμματικής διακήρυξης δηλώνουν όλες οι ηγεσίες των δυνάμεων του ενδιάμεσου χώρου πλην του ΔΙΚΟ. Το ΔΙΚΟ που διεκδικεί το ρόλο του ρυθμιστή στον κεντρό χώρο αλλά και στη διαμόρφωση του σκηνικού για τις προεδρικές εκλογές είναι το μόνο που δεν έχει δρομολογήσει καν τις διαδικασίες για την επιλογή των εκπροσώπων του στο συντονιστικό όργανο που έχει επιφορτιστεί με την ευθύνη της προετοιμασίας της προγραμματικής διακήρυξης. Η στάση του Μάριου Καρογιάν που σε δύο περιπτώσεις τις τελευταίες μέρες ουσιαστικά αποστασιοποιήθηκε από το βασικό ζητούμενο της κοινής συνάντησης για εξέβρεση κοινού υποψηφίου και καταρτισμό κοινού προγράμματος από τον Τρίτο Πόλο προκάλεσε εκνευρισμό μεταξύ των ηγετικών στελεχών των άλλων δυνάμεων. Η αιμονή του στη θέση ότι χωρίς τα μεγάλα κόμματα ή έστω ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα δεν είναι εύκολο να δημιουργηθεί αξιόπιστος και αποτελεσματικός συνασπισμός εξουσίας προκαλεί δυσπιστία προς τις προθέσεις του. Η ΕΔΕΚ επέλεξε να προσπεράσει τη δυσφορία και να διαμηνήσει ότι είναι αποφασισμένη να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για κοινές επιλογές από τις δυνάμεις του ενδιάμεσου χώρου. Οικολόγοι αρκούντος δεικτικά υπέδειξαν πως η απόκληση έστω και ενός κόμματος από το βασικό στόχο μειώνει τις προοπτικές επιτυχίας. ΕΔΕΚ, Ευρωκό, οικολόγοι δημοσιοποίησαν εις αλλήλους τους εκπροσώπους τους στο συντονιστικό όργανο για ετοιμασία του περιγράμματος προγραμματικών προτάσεων. Στον πυρετό του Πάσχα βλέπετε τι ακριβώς γίνεται. Σκαρφαλώνουν πάνω στη Λαμπρατζά ως σαν τους ορειβάτες με φώτο τον καμπαναριό, εξαιρετική φωτογραφία του συναδέλφου Λαζάρου. Θα σφαχτούν 15.000 εγωπρόβατα, 3.000 χείρι και 500 βοηδοί. Εκατοντάδες έλεγχοι στην αγορά για το κρέας. Φωτογραφία σοκ αστυνομία για κροτίδες. Φουντώνει ο πόλεμος της Λαμπρατζάς. Κυρίαρχη φωτογραφία. Πάμε και πάνω μπαμπαπαπα να δούμε που δίνουν χαλίτικα για τις απαλωτριώσεις. Τα 530,8 εκατομμύρια ευρουλάκια οι καθυστερημένες οφειλές. Το κράτος πληρώνει πέραν των 47 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο σε τόκους. Εισήγηση για νέα διαδικασία απαλωτρίωσης και σταδιακή αποκέντρωση του κονδυλίου από το 2013. Το κράτος θα επιστρέψει στους αρχικούς ιδιοκτήτες τις εκτάσεις γης που απαλωτρίωσε για έργα που δεν υλοποιήθηκαν και που δεν περιλήφθηκε οποιαδήποτε πρόνοια στο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο 12-14. Εδώ κοιτάξτε τα αγγελουδάκια στο σκίτσο του ΠΙΝ που διερωτάτε το ένα πόσο μεγάλη είναι η βουλευτική ασυλία, εξαρτάται πόσον βουλευτής είσαι. Το απαντά το άλλο. Πάμε πιο κάτω, εξοπλισμός αξίας 82.229 ευρώ έκανε φτερά. Χάθηκαν τα τιμολόγια σε αδιέξοδο η έρευνα στο συνεδριακό. Πάμε καλά. Σημαντικές ανακρίβειες στις καταστάσεις που υπέβαλε η διεύθυνση. Τι λέει. Ελεύθερο κάπνισμα στη σχολική αυλή. Τα πάνω κάτω φέρνει νέα γνωμάτευση της Γενικής Εισαγγελίας, η οποία ανατρέπει τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας για το κάπνισμα στα σχολεία. Σύμφωνα με την νομική υπηρεσία, ο νόμος δεν απαγορεύει στους καθηγητές να καπνίζουν στις σχολικές αυλές. Τους παιδαγωγικούς λόγους για τους οποίους τα σχολεία πρέπει να είναι πλήρως απαλλαγμένα από τον καπνό, απαριθμεί το Υπουργείο. Έκκληση προς τους καθηγητές από τους γονείς. Ποσοστό στοχαλούμι διανόμου. Πάμε και στην οικονομία. Γεια σου, ρε Σαραλή, χαμογελαστός. Ο νέος Υπουργός Οικονομικών. Οικονομία. Αισιόδοξο πρόγραμμα σταθερότητας χωρίς λήψη μέτρων. Πέτρινα χρόνια θα βιώσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέχρι το 2015. Σύμφωνα με το πρόγραμμα σταθερότητας. Ο Θεός. Το Υπουργείο Οικονομικών αισιοδοξεί ότι θα καταφέρει να περιορίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα και να το εξαλείψει μέχρι το 2014. Παρά τις συνθήκες υποτονικής ανάπτυξης και χωρίς λήψη μέτρων. Μα πάρτε κανένα μέτρο, ρε παιδί. Υπομονή. Ανεργιακός εφιάλτης μέχρι το 2015.
Στη ζώνη του ενεργειακού εφιάλτη θα ζει η Κύπρος μέχρι το 15 σύμφωνα με το πρόγραμμα σταθερότητας. Η ανεργία φέτος και του χρόνου να ανέρχεται στο 9,5% από 7,7% το 2011 και για το 2014 και 2015 προβλέπεται μικρή μείωση στο 9% και 8,5% αντίστοιχα. Ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα μειωθεί φέτος το 3% από 3,5% ένα έτος πριν, παραμένοντας σε ψηλά επίπεδα λόγω των νέων φορολογικών αυξήσεων καθώς και των υψηλών ενεργειακών προϊόντων. Και κοινοβούλιο βάζουν φραγμό στη βουλευτική ασυδοσία. Και καλά κάνουν και καιρός ήταν. Αφήνουμε και το φιλελεύθερο. Πάμε στον πολίτη. Λαπόρτα και πολιτών σβήνει το προεδρικό. Ακυρώθηκε απόφαση δικαστηρίου και επιστράφηκαν τα χρήματα. Πάντα με τη σύμφωνο γνώμη του εισαγγελέα και την υπογραφή Χριστόφια. Ευρύτερες διαστάσεις προσλαμβάνει η διακριτική ευχέρεια του Πρόεδρου της Δημοκρατίας να ακυρώνει με τη σύμφωνο γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα αποφάσεις δικαστηρίων. Μετά το άλλο που προκλήθηκε με την ασυλία των βουλευτών, ένα ακόμα μεγάλο κεφάλαιο ανοίγει με τα στοιχεία που φέρνει σήμερα στο φως της δημοσιότητας ο πολίτης. Πολίτης, ο οποίος καταδικάστηκε από δικαστήριο σε πρόστιμο 250 ευρώ, επειδή μιλούσε στο κινητό ενώ οδηγούσε, αθωώθηκε με παρέμβαση του Προέδρου Χριστόφια. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι ο εν λόγω πολίτης πλήρωσε κανονικά το προστιμό του και με την παρέμβασή του ο Πρόεδρος ζητούσε να του επιστραφούν τα χρήματα. Τι να πω. Στην ίδια επιστολή ζητείται η διαγραφή μιας ακόμα υπόθεσης. Ανεξαρτήτως των λόγων που είναι δυνατόν να επικαλεστούν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Εισαγγελέας, είναι προφανές ότι προκύπτει ένα θέμα τάξης για το οποίο η κοινωνία δεν είναι σε θέση να γνωρίζει την έκταση και το περιεχόμενο που παίρνουν οι προεδρικές αυτές παρεμβάσεις. Εκτός και αν οι περιπτώσεις αυτές δημοσιοποιούνται. Μάλιστα. Αποκαλυπτικά πρακτικά συνεδρία στη Βουλή για την ασυλία, σφόδρα εναντίον αλλαγής ο Θεμιστοκλέους. Μόνοι είχαν μείνει το 2006 ο Γιώργος Περδίκης και ο Ρίκος Θεοτοκρήτου. Με συνοπτικές διαδικασίες οι βουλευτές έκλεισαν τη συζήτηση για ρύθμιση των ορίων της ασυλίας τους το 2006. Έμα. Το θέμα είχε γύρει και τότε ο βουλευτής των οικολόγων Γιώργος Περδίκης, κάνοντας μάλιστα συγκεκριμένη αναφορά σε πληροφορίες για άρνηση βουλευτών να πληρώσουν εξώδικα πρόστιμα. Σφόδρα αντέδρασε τον βουλευτή του ΔΣ, Ανδρέας Θεμιστοκλέους, ο οποίος υποστήριξε πως δεν υπάρχει κανένας λόγος συζήτησης αυτού του θέματος, προσθέτοντας ότι αν υπάρχει βουλευτής που συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο, θα τον κρίνει η κοινωνία. Αρνητική στάση τήρησαν η Καρογιάν, Σιζόπουλος και Βότσης. Μάλιστα. Φωτογραφίες από το φάκελο του πατέρα του σε χωματερή, το όνειρο ξύπνησε την τραγωδία. Έστειλαν δήλωση πέρσι και φέτος, ζητούν φόρους από αγνοούμενο. Καλά κάνουμε. Οικονομική κρίση έχουμε. Να μην πληρώσει ο αγνοούμενος φόρους. Τα λακρυγόνα πλήττουν ανθρώπινα δικαιώματα. Το ψωμί έκανε άτακτο έναν εξάχρονο. Σε αλλεργία στη γλουτένη έχει λέει και ήταν άτακτος. Μάλιστα. Άρχισε έρευνα σχεδιάσεως με γερμανικά πολεμικά. Μεγάλη Τετάρτη σήμερα, τις αλυψάσεις των κύριων Μυροπόρνης γυναικός, τη μυστική εν φόβο τραπέζι προσεγγίσαντες πάντες, καθαρέστες ψυχές των άρτων υποδεξόμεθα, εάν είστε φίλοι μου να με μιμηθείτε. Ο πρώτος να γίνει έσχατος και ο δεσπότης διάκονος. Εγώ γαριμή της ζωής η άμπελος. Ωραίο. Μάνα κόρη καυγάζει για τραπεζομάντιλα. Μάνα και κόρη βρέθηκαν στο δικαστήριο με τη δεύτερη να κατηγορεί την πρώτη ότι τσέκλεψε η φαντά τραπεζομάντιλα της γιαγιάς. Μάρτυρας και η ίδια η γιαγιά. Ο Θεός να δώσει, ρε παιδιά. Αυτά από τον πολίτη. Αφήνουμε τον πολίτη, πάμε στη σημερινή. Ελληνοκύπριοι αιμοδοτούν κατεχόμενα και Τουρκία. 2 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 12 μόνο σε πιστωτικές κάρτες. Μπράβο μας. Είμαστε εξαιρετικοί. Συγχαρητήρια. Δεν περιμένουμε τους άλλους, τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Καταπληκτικό. Οικονομικοί αιμοδότες των κατεχομένων και της Τουρκίας αποδεικνύονται χιλιάδες Ελληνοκύπριοι αφού το πρώτο τρίμηνο του 2012 οι αγορές προϊόντων και υπηρεσιών ξόδεψαν κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ μόνο με πιστωτικές κάρτες. Τέλος πάντων. Μάλιστα, όπως προκύπτει από το στοιχείο που έδωσε χθες η δημοσιότητα η JCC, τουλάχιστον 2.621 Ελληνοκύπριοι ταξίδεψαν μέσω κατεχομένου στην Τουρκία. Έμα. Με τουρκικές και τουρκοκυπριακές αερογραμμές από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου. Συγκεκριμένα για αγορά αεροπορικών εισιτηρίων, τόσο στα κατεχόμενα όσο και στην Τουρκία, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο έγιναν 2.621 συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες. Αν επιπλέον ληφθεί υπόψη ότι σε μία συναλλαγή είναι σχεδόν να πληρωθούν τα αεροπορικά εισιτήρια ζευγαριού που ταξιδεύει, καθώς και το γεγονός ότι αρκετοί πληρώνουν με μετρητά, τότε ο αριθμός αυτός υπερδιπλασιάζεται. Σύμφωνα με τα στοιχεία της JCC, η αγορά αεροπορικών εισιτηρίων τόσο από εταιρείες στα κατεχόμενα όσο και από εταιρείες στην Τουρκία πληρώθηκαν 556.000 ευρουλάκια. Σε καζίνα και ψυχαγωγία, αίμα, είμαστε και τζογαδόροι πάνω θέμα μας, οι Ελληνοκύπριοι πλήρωσαν με πιστωτικές κάρτες ένα σχεδόν 1.000.000 ευρώ. Κατά τα άλλα, μην κάνουμε καζίνο. Μην μένουν εδώ πέρα. Να πηγαίνουμε από εκεί. Καλό. Δεδομένου ότι οι περισσότεροι πληρώνουν στα καζίνο στα κατεχόμενα σε μετρητά,
data, ντούγκου που λέμε, είναι εύκολο να αναλογηθεί κανείς το ύψος των ποσών που διοχετεύονται στο παράνομο καθεστώς κάθε μήνα για τζόγο. Περαιτέρω για αγορές διαφόρων προϊόντων πληρώθηκαν στα κατεχόμενα κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 159.039 ευρουλάκια, ενώ για αγορά ρουχισμού πληρώθηκαν με κάρτες 149.512 ευρουλάκια. Και εδώ οι καταστηματάρχες μας έτσι αναστενάζουν και βάζουν λουκέτο. Μάλιστα. Τόσο τους σκεφτόμαστε. Για διαμονή σε ξενοδοχεία πληρώθηκε με κάρτες ποσό 704.199 ευρουλάκια. Και εδώ απολύουμε στα ξενοδοχεία. Ενώ για ψυχαγωγία 197.306 ευρουλάκια, γιατί η ψυχαγωγία από εκεί έχει άλλη υφή. Για είδη σπιτιού πληρώθηκε με 92.157 ευρουλάκια, σε σούπερ μάρκετ 56.674 ευρώ. Για υπηρεσίες, τι υπηρεσίες άραγε, 33.464 ευρουλάκια, ενώ για αγορά υπηρεσιών υγείας, ο Θεός, πληρώθηκαν 24.240 ευρουλάκια. Αρκετές χιλιάδες, 19.220 ευρώ, πληρώθηκαν και για αγορά καυσίμων. Για άλλες υπηρεσίες που δεν διευκρινίζονται, πληρώθηκαν μόνο με κάρτες 33.464 ευρώ. Ενώ 16 άτομα έκαναν ασφάλεια αυτοκινήτου, πληρώνοντας 904 ευρώ. Αυτά κάνουμε. Και αυτά βρίσκουμε. Όποιος το κάνει στη θάλασσα, λέει, το βρίσκει στα λάτη. Το ξέρετε. Παιχνίδι εντυπώσεων με τους υδρογονάνθρακες, άσκησε απάντηση στις τουρκικές απειλές. Θέματα από τη σημερινή. Αφήνουμε για τη σημερινή, πάμε στη Χαραυγή. Διάταγμα για αποσώστοση. Φάκελος για το χαλούμι. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε χθες σχετικό νομοσχέδιο που παραπέμπεται στη Βουλή. Άσκηση Κυπριακών και Γερμανικών δυνάμεων. Θα ζητηθούν γραπτές διαβεβαίωσης από την Νόμπλ. Πακέτα ανθρωπιάς 126 οικογένειες. Διαμαρτυρία Τουρκοκυπρίων στο δεδόφραγμα Αγίου Δομετίου. Η Ομόνια θέλει να σώσει την παρτίδα στο κύπελο. Συνεχίζεται εντατικά η αποκατάσταση Βασιλικού. Θέματα από τη Χαραυγή. Αφήνουμε και τη Χαραυγή, πάμε στην αλήθεια. Εξέγερση στο ΔΣ για τις ταυτοποιήσεις. Ινστιτούτο Γενετικής. Διαφωνούν κάθετα με τον πρόεδρο Χρήστο Φυλακτού για την αντιπαράθεσή του με το τρίτο μέλος της ΔΕΑ και γίνουν θέμα παύσης του. Η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Γενετικής και Νευρολογίας διαφοροποιείται κάθετα από την τοποθέτηση του Πρόεδρου του Συμβουλίου Χρήστου Φυλακτού, ο οποίος με ανακοίνωσή του επιτίθεται στο τρίτο μέλος της Διερευνητικής Επιτροπής για τους αγνοωμένους Κριστόφ Ζιγόντ, σχετικά με το πάγωμα των ταυτοποιήσεων Λιψάνων. Τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασαν άγνοια για το περιεχόμενο της ανακοίνωσης και υποστήριξαν ότι ο κ. Φυλακτού τους κρατά στο σκοτάδι. Μας λέχθηκε ότι η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου διαφωνεί με τις θέσεις Φυλακτού. Ένα από τα μέλη του Συμβουλίου του Ινστιτούτου προχώρησε ένα βήμα παρακάτω θέτοντας θέμα εμπιστοσύνης στο πρόσωπο Φυλακτού. Διαφωνίες με τις θέσεις του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου διατυπώνει και η Επιτροπή Συγγενών Αγνοωμένων, η οποία εκφράζει αγανάκτηση για τη μη υπογραφή του συμβολέου για τις ταυτοποιήσεις. Πόρισμα φωτιά για βιασμό στις φυλακές και η δεσμοφύλακα η έκθεση του εισαγγελέα Αντώνη Βασιλιάδη. Μπαμπά μην τρέχεις, δεν έχεις ασυλία, το νέο, έτσι. Γελιογραφία του Γιώργου του Μητίδη. Αυτά από την αλήθεια. Από την αλήθεια περνάμε στο Sport Day. Ο τελικός χωράει μόνο δύο. ΑΕΚΑΕΛ, Ομόνια, Εθνικός Άχνας. Τέσσερις ομάδες ονειρεύονται να είναι παρούσες στο μεγάλο ραντεβού της 16ης Μαΐου. Σήμερα θέλουν να βάλουν τις βάσεις για να το πετύχουν. Ομόνια Εθνικός στις 6, ΑΕΚΑΕΛ στις 7. Αφήνουμε και το Sport Day. Πάμε στο Goal News. Για το όνειρο που λέγεται τελικός. Σέντρα σήμερα με τους πρώτους αγώνες της ημιτελικής φάσης του κυπέλου Coca-Cola. Ομόνια Άχνας στις 6, ΑΕΚΑΕΛ στις 7 και εδώ τα ίδια. Παγκόσμια πρωτοτυπία. Στην ανόρθωση βράζουν, λέει, με την απόφαση του εφετείου για την ένσταση κατά του κύρου στο αγώνα της με την ΑΕΚ. Και η ανατομία των γκολ, ο ΑΠΟΕΛ πέτυχε 52 από τα 72 φετινά του γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, ποσοστό 72%. Μαντούκα, Σολάρι, Άιλτον και Χαραλαμπίδης πέτυχαν 42 από τα 72 γαλαζοκίτρινα τέρματα. Πρώτη τάξη ως ευκαιρία οι διακοπές του Πάσχα, που τόσο μεγάλη ανάγκη έχουν όλοι στην ομάδα για ξεκούραση βεβαίως. Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι ήταν τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με δύο διαφορετικά ενδιαφέροντα θέματα.